Με κάθε αφορμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο της, οι κυβερνήσεις τους, στείνουν αντικομμουνιστικές φιέστες για να επιταχύνουν την υλοποίηση των αντικομμουνιστικών σχεδιασμών τους με βάση το προκλητικό και επικίνδυνο για τους λαούς ψήφισμα του Σεπτέμβρη. Τα αντικομμουνιστικά μέτρα, οι διώξεις και το αναποδογύρισμα της ιστορικής αλήθειας αποτελούν προϋπόθεση για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης προκειμένου, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο, να έχουν ελεύθερο πεδίο να ισχυρίζονται ότι άλλος δρόμος εκτός από την καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν υπάρχει. Η παρέμβαση των κομμουνιστών τεκμηριώνει ότι οι λαοί μπορούν να ζήσουν χωρίς εξαθλίωση, χωρίς ανεργία, χωρίς δουλειά ή λάστιχο, χωρίς υπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά, χωρίς υγεία, παιδεία, κατοικία, εμπόρευμα, χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση. Από τα βελούδινα αντικομμουνιστικά πανηγυράκια σας 30 χρόνια μετά απουσιάζουν οι λαοί που παρά το ζεστό χρήμα που σκορπάτε μπορούν σήμερα να συγκρίνουν την αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουν με όσα είχαν τότε και έχασαν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρουν τελικά οι λαοί το δρόμο τους με την πάλη τη δική τους με ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα για να κατακτήσουν την εξουσία.